Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Από την πρώτη στιγμή ξεκάθαρα τονίσαμε ως κόμμα πως το συγκεκριμένο μέτρο που προωθεί η κυβέρνηση δεν διασφαλίζει τη μυστικότητα και αμεσότητα της ψήφου, ενώ δημιουργεί μεγάλες αμφιβολίες για το αδιάβλητο των εκλογών. Ο κοινός νους υποδεικνύει πως τίποτα άλλο εκτός της αυτοπρόσωπης παρουσίας των ψηφοφόρων στα εκλογικά τμήματα που διαθέτουν εφορευτικές επιτροπές, σφραγισμένες κάλπες, παραβάν δικαστικούς και εκλογικούς αντιπροσώπους, δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι ο κάθε ψηφοφόρος θα είναι τουλάχιστον τη στιγμή της ψηφοφορίας μόνος του και απαλλαγμένος από άμεσες πιέσεις και εκβιασμούς που ούτως ή άλλως υφίστανται στο πλαίσιο του σημερινού συστήματος και τα παραδείγματα είναι γνωστά σε όλους και πάμπολα. Αντίστοιχα, η διεθνή σπήρα που επικαλείστε βρίθη από περιστατικά παρατυπιών με απώλειες ψηφοδελτίων, χειραγώγηση ψήφων, επιστολικών ψήφων, κλοπές ψηφοδελτίων, καμένα ψηφοδέλτια και άλλα, τα οποία αναδείχθηκαν και υπόθηκαν και στην Επιτροπή, αλλά και στη μέχρι τώρα συζήτηση από τους βουλευτές της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Και στο κάτω-κάτω, αν ο καημός σας είναι η διευκόλυνση των ψηφοφόρων, όπως λέτε, ώστε και η αποχή να μειωθεί, παρόλο που όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η επιστολική ψήφος δεν αυξάνει τη συμμετοχή στις εκλογές, γιατί δεν κάνατε δεκτές τις προτάσεις μέσω τροπολογιών που κατέθεσε το ΚΚΕ για τις εκλογές τόσο του 2019 όσο και τις διπλές εκλογές του 2023, ώστε να ψηφίσουν και οι εποχικοί εργαζόμενοι στους τόπους εργασίας μέσω ειδικών εκλογικών καταλόγων, όπως και το να αυξηθούν αντίστοιχα τα εκλογικά τμήματα στο εξωτερικό για τους απόδημους που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αλήθεια, η διευκόλυνση που επικαλείστε στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ή η επίκληση περί εμβάθυνσης της δημοκρατίας ή της ισότητας στα δικαιώματα που διατυμπανίζεται θα αφορά ένα τμήμα εκλογέων του εξωτερικού που όμως δεν έχουν καμία ουσιαστική σχέση με τη χώρα και πολύ περισσότερο δεν έχουν καμία συνέπεια από τις αντιλαϊκές πολιτικές όλων των κυβερνήσεων. Όμως θα ασκούν επιρροή στην τελική διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος. Ναι ή όχι. Εμείς λέμε ναι. Όμως ποιος ο πραγματικός σας στόχος? Στόχος σας λοιπόν μέσα και από την εκλογική διαδικασία της επιστολικής ψήφου να αποσπάτε πιο αποτελεσματικά η συνένεση του λαού στη σφαγή, στο τσάκισμα των δικαιωμάτων του, να νομιμοποιούνται τα αντιλαϊκά αντιδραστικά μέτρα, όπως για παράδειγμα η περαιτέρω εμπλοκή της χώρας στους εμπεριαλιστικούς πολεμικούς σχεδιασμούς, με την Ελλάδα να μετατρέπεται σε σημεοφόρο του ΝΑΤΟ, τα παζάρια για τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας, την υλοποίηση των πράσινων επιχειρηματικών σχεδίων, τις αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις στην υγεία, την παιδεία, την πρόνοια, το περαιτέρω σμπαράλισμα των εργασιακών σχέσεων, των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και ο κατάλογος είναι μακρύς. Την ίδια ώρα, λοιπόν, όμως ο λαός μας στενάζει από την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια που εξενεμίζουν το λαϊκό εισόδημα και σε αυτούς τους παραπάνω στρατηγικούς σχεδιασμούς συμφωνούν τα άλλα δύο μεγάλα κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, αλλά και τα άλλα κόμματα, μικρότερα σε εισαγωγικά η λέξη, μην παρεξηγηθούμε, και τα άλλα κόμματα λοιπόν που ασκούν κριτική σε επιμέρους ζητήματα. Και ακριβώς αυτή την πολιτική που διαχρονικά υλοποιείτε όλοι σας από κυβερνητικές θέσεις, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, πληρώνει συνολικά ο λαός με τους βιοπαλαιστές, αγρότες και κτηνοτρόφους για παράδειγμα, να παλεύουν να μείνουν στα χωράφια τους, να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια από τη δουλειά τους, να μπορούν να παραμείνουν στα χωριά τους. Να γιατί τούτες τις μέρες κλιμακώνουν το δίκαιο αγώνα τους, δίνουν απάντηση στην αδιαλαξία της κυβέρνησης που αρνείται να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά τους, καταγγέλουν και καταδικάζουν τις συκοφαντικές επιθέσεις της κυβέρνησης εναντίον τους, βγαίνουν λοιπόν στους δρόμους διεκδικώντας την ίδια τους την επιβίωση. Αλήθεια, τι κάνετε για να στηριχτεί το εισόδημά τους, που συρρυκνώνεται εξαιτίας των πολιτικών σας, όπως και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, υπηρετείτε με ευλάβεια τα συμφέροντα των λίγων επιχειρηματικών ομίλων, υλοποιείτε τις κατευθύνσεις της ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα την εκτόξευση στα ύψη του κόστους παραγωγής, το να μην αποζημιώνονται εξ ολοκλήρου για τις καταστροφές της παραγωγής που μένει απροστάτευτη
ενώ η διαχρονική εγκληματική σας πολιτική οδήγησε χιλιάδες αγρότες στη Θεσσαλία σε ακόμα πιο δεινή θέση, με ολέθριες συνέπειες μετά και τις πρόσφατες ή τις γνωστές πλημμύρες στη Θεσσαλία. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, οι βιοπαλαιστές αγρότες όχι μόνο ανησυχούν, αλλά βλέπουν με αβεβαιότητα το μέλλον τους, για το αν θα μείνουν στη γη τους, αν θα συνεχίσουν να καλλιεργούν, αν θα μείνουν στα χωριά τους ή θα τα εγκαταλείψουν. Γι' αυτό λοιπόν βγαίνουν στους δρόμους, στα μπλόκα, για να μην εξαναγκαστούν να γίνουν μετανάστες, είτε στο εσωτερικό της χώρας, είτε στο εξωτερικό. Και έρχεστε λοιπόν τώρα και εμφανίζεστε ως υπερασπιστές μάλιστα μέσω του νομοσχεδίου των δικαιωμάτων και της πολιτικής ισότητας. Μιλάτε ποιοι εσείς λοιπόν για ισότητα και ευάθυνση της δημοκρατίας και την ίδια ώρα αύριο στα μπλόκα των αγροτών τις επόμενες μέρες, με βάση βέβαια και την πείρα που έχουμε από όλο το προηγούμενο διάστημα σε αντίστοιχες κινητοποιήσεις αγροτικές και όχι μόνο, αλλά κινητοποιήσεις των αγροτών, τα ΜΑΤ, οι δυνάμεις καταστολής, προφανώς θα είναι εκεί. Θα έχουν ραντεβού με τους αγρότες. Όμως και η συμμετοχή στον αγώνα και τις διεκδικήσεις είναι και αυτό μια πολιτική στάση και δικαίωμα που εσείς το στερείτε. Γιατί δεν θέλετε και τον αγρότη που αγωνίζεται ενάντια στην πολιτική σας, αλλά κουκί, τον θέλετε κουκί που με ένα κλικ στο κινητό και τα λοιπά, ή με μια επιστολή να του υποδεικνύετε τι θα βάζει μέσα στο φάκελο για να τον αποστείλει στην εκλογική, στα πλαίσια της εκλογικής διαδικασίας. Όλα αυτά δεν αποτελούν τίποτα άλλο παρά από υποκρισία, κοροϊδία και εμπεγμό. Αυτοί λοιπόν είστε, και γι' αυτό το λόγο το ΚΚΕ καταψηφίζει το νομοσχέδιο, έχοντας, επαναλαμβάνω, ζητήσει εξ αρχής την απόσυρσή του, την οποία θα ζητούμε μέχρι και την αυριανή, μέχρι και το τέλος της αυριανής συνεδρίασης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.